Εντάξει. Γεια σας. Τι κάνουμε εδώ μέσα? Έχω έρθει να κάνω τη δοκιμή για το επόμενο show του κυρίου Ζούλια, η επόμενη επίδειξη. Ναι. Να δοκιμάσω το φόρεμά μου. Και ήθελα να σας ξεναγήσω στο χώρο, ελάτε. Για ποιο λόγο έγινες ηθοποιός? Από μικρή ήθελα να γίνω ηθοποιός. Αυτό ήθελα να κάνω, αλλά ο χώρος της μόδας ήταν κάτι το οποίο ήρθε τυχαία. Από την εποχή που ζούσες στη Νέα Υόρκη, τι θυμάσαι? Θυμάμαι ότι υπήρχε πολύ λίγος ύπνος, πάρα πολύ δουλειά, πολλές σπουδές και πολλή όρεξη να τα δω όλα. Νόμιζα ότι δεν θα προλάβω μέσα σε μια μέρα να τα δω όλα. Για σένα ποια είναι η πιο σεξι ιταλική λέξη? Αμόρε. Τι δουλειά ήθελες να κάνεις όταν ήσουν 15 ετών? Την αεροσυνοδό, γιατί ήθελα συνέχεια να είμαι σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδεύω. Τι σημαίνει για σένα να είναι κάποιος αυτό που λέμε gentleman? Οπωσδήποτε να μου ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Ναι. Οπωσδήποτε να μου βάζει νερό στο τραπέζι την ώρα που τρώμε φαγητό. Και να μου φυλάει το χέρι όταν το γνωρίζω. Διαμάντια ή χρυσός? Χρυσός. Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου χορευτική κίνηση? Η πιο αγαπημένη μου χορευτική κίνηση, πρέπει να τη δείξω. Εννοεί... Η πιρουέτ. Αγαπημένη σου γεύση παγωτού? Τσοκολάτο ή νοτσόλα. Τσοκολάτο, δηλαδή σοκολάτα και φουντούκι. Ποιος είναι ο πιο εντυπωσιακός διάσημος που έχεις γνωρίσει από κοντά? Ο Ματ Ντίλον και ο Τζορτζ Κλούνι. Facebook ή Instagram, ποιο αγαπάς πιο πολύ? Instagram. Βουνό ή θάλασσα? Θάλασσα, χίλιες φορές. Από τις δυο σου τις κόρες, ποια σου μοιάζει πιο πολύ? Μου μοιάζουν και οι δύο, αλλά η Γκάια νομίζω μου μοιάζει πιο πολύ στο χαρακτήρα. Η τελευταία φορά που αντάλλαξες μηνύματα με τη Μόνικα Μπελούτσι, πότε ήταν? Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα, άκρως προσωπικές. Θυμάσαι το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου? Έχω κάνει αρκετά. Το πιο επικίνδυνο όμως? Νομίζω στον έρωτα έχω κάνει τα πιο επικίνδυνα πράγματα και στην αγάπη. Έλληνες ή Ιταλοί? Μα και οι δύο. Διατηρείς καλές σχέσεις με τους πρώην σου? Όχι, δεν έχω σχέση με τους πρώην. Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι ερωτευμένη? Έχω πεταλούδες, πονάει το στομάχι μου, δεν τρώω. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που σου έχει μάθει η ζωή? Να έχω υπομονή. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, πόσο ευτυχισμένη είσαι αυτή την εποχή? 9. Βασίλη Ζούλια. Τι πλάσμα είναι η Δωροθέα, εσείς που τη γνωρίζετε τόσο ακριβώς και τόσο καλά? Είναι ένα μαγικό πλάσμα και πώς καταφέρνει να παραμένει έτσι μαγική μέσα στον χρόνο? Είναι φανταστικό. Τη γνώρισα όταν ήταν 16 χρονών. Mm-hmm. Είχε ακριβώς αυτό το ντεκολτέ και τότε. Κιόλας. Είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στη Σοφία Λόρεν, που είναι μια μαγική γυναίκα του κινηματογράφου. Η Δωροθέα της μοιάζει πάρα πολύ και φέρνει τη Σοφία Λόρεν σου σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Γουάρτα. Μα και γουάρτα, δάει.